πέρασα τις πιο ευχαριστικές στιγμές της ζωής μου. Και τώρα στα 80 μου καλούμε να ζήσω μια ζωή, τη ζωή. Έχω μπει στη δεκαετία του θανάτου και θα προσπαθήσω να αρχίσω νέα ζωή. Γίνεται, είναι δυνατόν? Ποιος θα μου δώσει αυτές τις αναμνήσεις που έχω εδώ μέσα, που μεγάλωσα τα παιδιά μου, παίξαν τα εγγόνια μου εδώ μέσα και γίνανε ξαφνικά όλα συντρίμια και το λέγεται πράγματι έτσι. Τηλεφωνώ, δεν βρίσκω ούτε την ανιψιά μου ούτε την εξαδέρφη μου. Κανένα, ναι. Ναι. Το σπίτι είναι ρήπιο, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Το σπίτι της έχει καεί. Όλο. Σηκώσαμε λίγες λαμαρίνες, αλλά δεν φώναζε τίποτα. Τίποτα. Καπνί. Δεν μπορούσες να δεις μπροστά σου τίποτα. Ποια είναι η βιβλική καταστροφή και τεράστιες οι ευθύνες. Τεράστιες οι ευθύνες. Η γυναίκα μου πήρε το παιδί στην αγκαλιά και έτρεξε και πούτηξε μέσα στη θάλασσα. Τι επικρατούσε εκείνη την ώρα του? Πανικός, σοκ και δέος. Παιδί είναι καλά. Καλά, το παιδί έχει κάποια μικρά εγκαυματάκια. Πέσανε μέσα στη θάλασσα να σωθούν. Θα παρακαλέσω πολύ η Πιπίνα, αν με βλέπει και με ακούει, να μου δει, στείλει ένα μήνυμα ότι είναι καλά. Έχουν εξαφανιστεί, ούτε τηλέφωνα μπορούμε να βρούμε, ούτε τίποτα πουθενά. Δεν τους πιάνουμε. Πήγατε από το σπίτι? Ναι, τώρα, όλες καιρό. Να, κοίταξε τα απέναντι. Ανησυχείτε? Αφού έχω, μου έχει κοπεί το αίμα. Πώς βλέπετε την καταστροφή, βλέπετε το χάλι? Τίποτα δεν έχει μείνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά είναι στενάχωρο πολύ. Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ στη θέση τους. Δεν ξέρω τι να πω. Δόξα τω Θεώ θα πω για μας. Δεν ξέρω. Ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Θα μπορούσα και εγώ, ήξερα ότι θα μπορούσα να ήμουν στην ίδια θέση. Έρχοντας εδώ τη Δευτέρα, έρχοντας εδώ, δεν με άφησαν να έρθω να δω εδώ τι γίνεται ακριβώς. Τι γίνεται? Δεν με άφησε η αστυνομία. Είχαν καεί. Στις 12 η ώρα τη νύχτα ήρθα μόνος μου και είδα αυτή την καταστροφή. 12 η ώρα τη νύχτα τη Δευτέρα. Είδα αυτή την καταστροφή. Φωτιές να υπάρχουν, τίποτα. Προσπαθούσα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Να βοηθήσεις τι? Θα κι εγώ ήμουν, κι εγώ ζωντανός. Και ξανά. Τι να σας περιγράψω, όλη αυτή τη ζωή μου, είμαι μεγάλος άνθρωπος, όλη αυτή η ζωή μου, όλες μου οι μισθοί, δεν έχω ούτε επιχειρήσεις δημόσιους υπάλληλους μου. Και έκανα λίγο να το χτίσω μέχρι προ10 ημερών, υπέρβολα αυτή που βλέπεις, την φτιάξαμε κτλ. Δεν έμεινε τίποτα από ό,τι βλέπεις. Ήταν πολύ ατυχές το γεγονός. Δεν έχει γίνει, τόσα χρόνια έχει ξαναπάρει φωτιά, αλλά αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει. Δραματικό. Το οποίο είναι δραματικό, πολεμική σκηνή. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν και δεν ξέρω πώς και γιατί. Εσείς είχατε ζημιά στο σπίτι σας? Είχαμε γύρω-γύρω το σπίτι, τυχαίως σαν από θαύμα έζησε, αλλά τα διπλανά σπίτια είναι κατεστραμμένα. Απίστευτα. Τελειώσαμε, δεν έχει άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα, παιδιά μου. Δεν μπορώ να πω. Ευτυχώς που δεν καήκαμε. Ευτυχώς που δεν καήκαμε. Είναι βιβλική καταστροφή, παιδιά. Είναι βιβλική καταστροφή και τεράστιες οι ευθύνες. Τεράστιες οι ευθύνες. Συγγενείς σας εδώ στην περιοχή. Των δημοτικών αρχών και των πάντων. Έχετε συνομιλήσει με συγγενείς σας ή χρειάστηκαν βοήθεια, κινδύνευσαν? Όλος ο κόσμος κινδύνευσε. Όλος ο κόσμος μένει εδώ πέρα, κινδύνευσε. Δεν έχω αυτοκίνητο και τρέχαμε γιατί ο αέρας έριχνε τούφες. Καταστροφή. Ακυβερνησία σκέτη. Σκέτη. Πού είναι ο Ψινάκης, πού είναι όλοι αυτοί? Εδώ πέρα οι Δήμοι. Και φυσικά Μαρούσι, Εκάλη, ξέρω εγώ, δεν έχουν υδροβόρα. Τι έχουνε? Να ρίξουνε φωτιά αυτό, περιουσίες κάνανε του κόσμου του αυτό. Ποιος θα με το φτιάξει? Εγώ 30 χρόνια δουλεύω γρία γυναίκα και έπεσε τώρα. Πώς θα το φτιάξω εγώ στα παιδιά μου το σπίτι που έχω? 30 χρόνια δουλεύω. Αφού δεν μπορούμε να πνεύσουμε από την κάπνα. Και από τις φωτιές και από τη ζέστη δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Το βλέπατε το σπίτι σας να καίγεται? Μετά, μετά αφού καήκανε μια πολυκατοικία, καήκανε όλα, ζέστη, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια. Με τα εγγόνια εδώ, ε? Με τα εγγόνια, ευτυχώς τα εγγόνια ελπιδώσαμε. Σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν πήραμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε σόρουχο να φορέσουμε. Φύγατε προς τη θάλασσα? Ναι, προς τη θάλασσα. Όλοι και ήμασταν 4 ώρες στη θάλασσα χωρίς να έρθει κανένας, μα κανένας να πει κάτι, να γίνει κάτι, τίποτα. Ήταν μια τρέλα. Μπορεί να καιγόμαστε και να μην πετάει ούτε ένα αεροπλάνο, να μην πετάει ούτε ένα ελικόπτερο, να μην πετάει τίποτε. Ούτε πυροσβεστική. Πού είναι όλοι αυτοί? Και μου είπε κάποιος γνωστός, ήταν όλοι στην κινέτα. Δηλαδή έπρεπε να καούμε εμείς, να μην καεί η κινέτα. Ή να καεί όλη η κινέτα και να μην καούμε εμείς. Αυτά είναι των Ελλήνων. Αυτά.